εξετάσεις και θεωρούμε μία από τις πιθανές εκδοχές στην αυτοκτονία και όποιε άλλες εκδοχές. Δεν καθόλου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έβαλε τέλος στη ζωή του 20χρονος φοιτητής, αλλά να έπεσε θύμα δολοφονίας, αφήνει ο δικηγόρος της οικογένειας του Βαγγέλη, αφού ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί το πόρισμα του ιατροδικαστή. Όπω λέει πάντω, αυτό για το οποίο δεν χωρά καμία αμφιβολία είναι ότι ο Ευαγγέλη είχε πέσει επανειλημμένα θύμα βασανιστήριων από συμφοιτητέ του στη γαλακτοκομική σχολή των Ιωαννίνων. Μιλάμε για ακραία περιστατικά βία, δηλαδή χτυπήματα στη νύχτα, μιλάμε για βιοπραγίε, μιλάμε για εξυφυλισμό προσωπικότητα όπου κάποιοι βιοπραγούσαν και κάποιοι άλλοι γελούσαν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενερεί την προσωπικότητα του ατόμου, υφίσταται εξυφυλισμό και ο εξυφυλισμό φέρνει την απόγνωση. Η μαρτυρία φίλου του Βαγγέλη για το μαρτύριο που ζούσε σοκάρει. Ο Βαγγέλη ήρθε να μείνει μαζί μου μετά από επεισόδια που έγιναν σε βάρο του από συμφοιτητέ μα από την Κρήτη. Τον είχα δει και εγώ χτυπημένο στο πρόσωπο και τα αυτιά. Άκουσα ότι την ημέρα των εκλογών τον έδεσαν σε καρέκλα και τον πείραζαν στο δωμάτιο των κριτικών. Μάλιστα, ο ιδιωτικό ερευνητή που όρισε η οικογένεια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Βαγγέλη να άφησε σημείωμα που εξηγούσε του λόγου που τον οδήγησαν στο θάνατο, αλλά κάποιο να το εξαφάνισε, γιατί ενδεχομένω τον ενοχοποιούσε. Αν υπήρχε σημείωμα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πιθανόν και να υπήρχε. Ε, δεν μπορούμε όμως να το γνωρίζουμε γιατί το δωμάτιο όπως γνωρίζετε και εσείς από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα έμεινε ξεκλείδοντο φεύγοντας και ο συγκάτοικος από εκεί οπότε θα μπορούσε να υπάρχει και σημείωμα και να το πήρε οποιοδήποτε. μπορεί να ήταν επιβαρυτικό για κάποιους ε, και να πήρε το σημείωμα στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το βίντεο ντοκουμέντο που φαίνεται ο Ευαγγέλης με πέντε συμφιλητές του σε δωμάτιο της γαλακτοκομικής σχολής, ενώ δεν αποκλείουν να χρησιμοποιήθηκε ω μέσο εκβιασμού σε βάρο του 20χρονου. Προκαλεί σοκ το πόρισμα του Υπουργείου Ακροτική Ανάπτυξη για τη συγκλονιστική υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Όπω λέει, φύλακα τη σχολή, πριν από περίπου ένα χρόνο, συμφοιτητέ του του είχαν σπάσει το κρεβάτι, ενώ εκείνο έλειπε από τη σχολή. Όταν μου ανοίξανε, έκαναν ότι δεν τρέχει τίποτα και πόσο θόρυβο προερχόταν από τον. που μετακόμιζε το κρεβάτι. Το δωμάτιο ήταν ανάστατο και βρώμικο. Κάθονταν όλοι αρνάκια βλέποντα το PlayStation εκτό του. Που στεκόταν όρθιο δίπλα από το κρεβάτι. Παρατήρησα ότι τα χέρια του ήταν κόκκινα και ο ίδιο αναστατωμένο. Όπω αναφέρει ο φύλακα, το περιστατικό συνέβη όταν απουσίαζε από τη σχολή. Ο Βαγγέλη, και όταν επέστρεψε, έψαχνε τάβλε για να φτιάξει το κατεστραμμένο του κρεβάτι για να μπορέσει να κοιμηθεί βρέθηκαν κουρεμένα μαλλιά στο τέλο του διαδρόμου, στην πίσω είσοδο. Αποδείχθηκε ότι ήταν από το πατάκι εισόδου. Όταν γύρισε την επόμενη μέρα ο Βαγγέλης Γιακουμάκη, είδε σπασμένο το κρεβάτι του και άρχισε να περιφέρεται στου διαδρόμου, ζητώντα από τους φοιτητές του συμφοιτητέ του τάβλε για να επιδιορθώσει τη ζημιά και να μπορέσει να κοιμηθεί. Φοιτητέ που έχουν καταθέσει αναφέρουν πω η διεύθυνση γνώριζε για τα βασανιστήρια, αλλά δεν έκανε κάτι για να τα σταματήσει. Μια μέρα πριν από τις εκλογές άκουσα ότι τον δένανε σε μια καρέκλα και ότι θα τον βάζανε στην τουλάπα για να κάνει το jukebox. Οι καθηγητές γνώριζαν την κακή θέση του Βαγγέλη. Τους είχαμε πει τα πάντα. Τους είχα πει και εγώ τι γινόταν. Θεωρώ ότι η διεύθυνση δεν έβαζε ένα τέλο σε όλα αυτά λόγω πολιτικών παρεμβάσεων. Στο πόρισμα των ελεγκτών του Υπουργείου αναφέρεται ακόμη ότι θύματα bullying έπεσαν κι άλλοι δύο φοιτητέ. Ο τον ότι αν ξανακάνει παρατήρηση για τη φασαρία που κάνει η παρέα του, θα τον κρεμάσει από το παράθυρο. Τον απείλησε δηλαδή γιατί διαμαρτυρήθηκε για τον θόρυβο που έκανε τι ώρε κοινή ησυχία. Στη συγκλονιστική υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη επανέρχεται η Έλενα Ακρίτα, η οποία έχει ανεβάσει στη σελίδα τη στο Facebook τη φωτογραφία του 20χρονου με κείμενο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Τα Νέα του Σαββατοκύριακου και έχει τίτλο Είμαστε και πολύμάγκε πατριωτάκια. Κοίτα την πάρτη σου, κοίτα το τομάρι σου, κοίτα τον Ιτερέσο σου. Στάχτηκε μπύρμπερι όλα τα άλλα. Για την αδικία δίπλα μας πρώτα αδιαφορούμε και μετά θρυνούμε.